δείτε απόψε οδύνη και αποτροπιασμός για το έγκλημα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. Φτάνει πια, διαμηνύει ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριος Γαβρίλ. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Άνθιμος. Φοιτητές από τη Θεολογική Σχολή Μπαλαμάντ του Λιβάνου στη Μητρόπολη Φθιώτιδος. Και τώρα το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είναι η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Στην επικαιρότητα της ημέρας. Σοκ έχουν προκαλέσει τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο ΟΠΑΠ Αρένα για Σοφιά στη Νέα Φιλαδέλφια μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ και της Δυναμό Ζάγκρεπ, όπου έχασε τη ζωή του ένας νεαρός 29 ετών μετά από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από Κροάτι οπαδό. Πρόκειται για τον Μιχάλη Κατσουρή από την Ελευσίνα. Λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ, οι οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ, που σύμφωνα με την αστυνομία είχαν συμπράξει με Έλληνες χούλιγκαν, προκάλεσαν επεισόδια και επιτέθηκαν σε οπαδούς της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο με πέτρες, βόμβες μολότοφ αλλά και με μαχαίρια. Συνολικά στα επεισόδια τραυματίστηκαν 10 άνθρωποι, 5 Έλληνες και 5 Κροάτες, ενώ 98 άτομα συνελήφθησαν. Η ομάδα των 100-120 οργανωμένων οπαδών της Δυναμό έφτασαν οδικώς στην Ελλάδα παρά την απαγόρευση της μετακίνησης φιλάθλων από την Κροατία για τον σημερινό αγώνα με την ΑΕΚ. Την απομάκρυνση 7 αξιωματικών από τις θέσεις ευθύνης τους και διενέργεια εσωτερικής έρευνας για τα αιματηρά επεισόδια στη Φιλαδέλφια ζήτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου. Χαρακτήρισαν επίτρεπτο και απαράδεκτο το γεγονός της διέλευσης των οπαδών από τα ελληνικά σύνορα και την πορεία τους προς την Αθήνα και τόνισε πως η ελληνική αστυνομία στον τομέα της πρόληψης και αποτροπής απέτυχε. Οι πράξεις αυτές αμαυρώνουν τον αθλητισμό και τον μετατρέπουν από γιορτή σε λύπη, δηλώνει ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κ. Γαβρίλ σε σχετική δήλωσή του για τη βίαιη δολοφονία φιλάθλου της. Ο Σεβασμιότατος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καταδικάζω απερίφραστα κάθε μορφή βίας και παρακαλώ όλους τους φιλάθλους, τα παιδιά μας, να μην απαντήσουν με βία. Προσεύχομαι να βοηθήσει ο Θεός και τα υπόλοιπα θύματα της αθλητικής βίας που νοσηλεύονται και γρήγορα να επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Μακάρι να είναι το τελευταίο αίμα που βλέπουμε στο χώρο των γηπέδων. Δεν αξίζει κανείς να χάνει τη ζωή του στον όμορφο χώρο του αθλητισμού και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τον μετατρέπει σε χώρο διαμάχης και πολεμικής συμπεριφοράς. Φτάνει πια». Να αλλάξουμε κλίμα, την παραίτησή του υπέβαλε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Άνθιμος. Σε μια λιτή ανακοίνωσή της, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης αναφέρει: «Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ανακοινούται ότι χθες, ημέρα Δευτέρα, 7η του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Άνθιμος υπέβαλε αρμοδίως την παραίτησή του και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου κυρίου Ιερονίμου και της περί αυτών διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος». Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΠΕ.gr, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης συμφώνησε ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθεί από τη διοίκηση της Μητροπόλεως και σήμερα το πρωί έκανε γνωστή την απόφασή του και στους συνεργάτες του στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει πλέον ο δρόμος διαδοχής του Ιεράρχη, ο οποίος πριν λίγες ημέρες συμπλήρωσε 49 χρόνια αρχιεροσύνης, ενώ τα 19 από αυτά παραμένει στο πηδάλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, κυρίου κυρίου Μακαρίου, πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ συγκέντρωση των δασκάλων των κατηχητικών σχολείων της Νέας Νοτιού Ουαλίας για τη διεξαγωγή του τρίτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου της τρέχουσας χρονιάς. Ο ομιλητής κύριος Κοσμάς Κόκκινος μοιράστηκε με τους παρισταμένους αποσπάσματα της ομιλίας που είχε εκφωνήσει ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης το 1988 σε μια συγκέντρωση Κυπρίων καθηγητών κατηχητικών σχολείων. Επίκεντρο της ομιλίας, η ελευθερία, το δόγμα, η παρηγοριά και το εκκλησιαστικό φώνημα. Στοιχεία, όπως είπε, που πρέπει να χαρακτηρίζουν το έργο όλων των δασκάλων των κατηχητικών σχολείων. Τα θυρανίξια του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού τελέστηκαν στην Αγραπηδιά Καλάμου Λευκάδος. Στη συνέχεια τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της μεταμορφώσεως του κυρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κυρίου Θεοφίλου.
Το παρόν έδωσαν οι κάτοικοι του μικρού νησιού που από νωρίς το απόγευμα κατέκλυσαν τον προαύλιο χώρο του ναού αψηφώντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Όμιλο φοιτητών της Θεολογικής Σχολής του Λιβάνου από το Πατριαρχείο Αντιοχίας υποδέχτηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιώτιδος κ. Σιμεών. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Πατριαρχικής Θεολογικής Σχολής Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, καταγόμενοι από 5 διαφορετικές χώρες, συμμετέχουν σε ένα ιδιαίτερης αξίας και σπουδαιότητας πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Κορυφαία στιγμή της επισκέψεώς του στην Φθιώτιδα, η συμμετοχή του στην αρχιερατική θεία λειτουργία, την οποία τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Σιμεών στο καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγάθωνος επί τη μνήμη του κτήτορος αυτής. Κατά την άφιξη της αποστολής στο καθολικό της Μονής, ο Σεβασμιότατος κόμισε προς προσκύνηση και ευλογία τμήμα της τιμίας κάρας του Οσίου Αγάθωνος, ενώ οι πατριαρχικοί υπότροφοι είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την αφαίσθητο θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Αγαθονίτισσας και φυσικά το αύθαρτο σκήνομα του Οσίου Βυσσορίνος του Αγαθονίτου. Για να έχουν οι φοιτητές μας μια ευκαιρία να μάθουν καλύτερα ελληνικά, επειδή έχουμε ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών στη σχολή μας, ένα έτος, αφού ολοκλήρωσαν ένα έτος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ήρθαν να κάνουν ένα θερινό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη φέτος και μετά το πρόγραμμα και κατά τη διάρκεια του πρόγραμματος και μετά τώρα που το ολοκλήρωσαν, να επισκεφτούν μέρη της Ελλάδος, να μάθουν για το ελληνικό πολιτισμό. Είχα τη τιμή φέτος να επισκεφθώ τη σχολή, συνοδεύοντας τον μακαριό του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και μεταφέροντας τη δική σας ανθρωπιστική βοήθεια και της Φθιώτιδας, 120 τόνους ήταν από τη Φθιώτιδα, για τους σεισμόπληκτους της βόρειας πλευράς του Πατριαρχείου και της νότιας Τουρκίας. Παραδώσαμε τη βοήθεια στον Πατριάρχη Αντιοχίας και στους συνεργάτες του μαζί με τον Αρχιεπίσκοπό μας. Και έτσι είναι μια ανταπόδοση αυτής της επισκέψεως και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά που ο πατέρας Ιάκωβος με άλλους πατέρες, με φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς. Το δεύτερο θερινό προσκύνημα της Ακαδημίας Ψαλτικής Ιρμός από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιο Όρος πραγματοποιήθηκε από τις 28 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου. Κλιμάκια της μοναδικής στην Ελλάδα παιδικής και νεανικής βυζαντινής χοροδίας, προσερχόμενα διαδοχικά επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Δοχειαρίου, όπου προσκύνησαν τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας Γοργοϊπικού και συνέψαλαν με τους αγιορείτες πατέρες στις αναστάσιμες ακολουθίες του Σαββατοκύριακου. Τα στελέχη του Ιρμού επισκέφθηκαν επίσης ιδιωτικά τις Ιεράς Μονές Βατοπεδίου, Ιβύρων, Ξενοφόντος και Σίμωνος Πέτρας, τη σκήτη του Αγίου Ανδρέου και το ναό του Πρωτάτου στις Καριές. Έψαλαν στις τελούμενος κάθε εβδομάδα θείες λειτουργίες προς τιμήν των ιερών και θαυματουργών εικόνων της κυρίας Θεοτόκου της Πορταϊτήσης στην Ιερά Μονή Ιβύρων και της Βηματαρίσης στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Εκδόθηκε και κυκλοφορεί το τυπικό της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Με την επιμελή προσπάθεια και συνεργασία αδελφών της Μονής, προέκυψε το νέο εκδοθέν έργο, το οποίο παρουσιάζει με ακρίβεια την βατοπεδινή τάξη, δίνοντας ένα υπόδειγμα με κάθε δυνατή λεπτομέρεια σε όσους επιθυμούν να συμβουλευθούν το αγιορητικό και ειδικά το βατοπεδινό τυπικό. Με την επιμελή προσπάθεια και συνεργασία αδελφών της Μονής, προέκυψε το νέο εκδοθέν έργο, το οποίο παρουσιάζει με ακρίβεια την βατοπεδινή τάξη, δίνοντας ένα υπόδειγμα με κάθε δυνατή λεπτομέρεια για τους επιθυμούντες να συμβουλευθούν το αγιορητικό και ειδικά το βατοπεδινό τυπικό. Βατοπεδινών τυπικών κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες επισκεφτείτε τη σελίδα www.vatopedi.gr. Εδώ ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μείνετε συντονισμένοι. Στις 18:30 θα μεταδοθεί ζωντανά ο μικρός παρακλητικός κανόνας προς την Παναγία μας από τον Ιερό Νέο Αγίου Δημητρίου Αμμονίμου Δήμου Αττικής. Η ψηφιακή τηλεόραση Πεμπτουσία, το πρακτορείο Ορθοδοξία και το διαδικτυακό περιοδικό πεμπτουσία.gr μεταδίδουν ζωντανά τις ιερές ακολουθίες του μεγάλου και του μικρού παρακλητικού κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο από τον Ναό του Αγίου Δημητρίου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου.
Και στις 8.30 μη χάσετε το τρίτο μέρος του αφιερώματος στα βήματα του Αγίου Καλλινίκου, του Ιεράρχη της Εκκλησίας μας, του οποίου η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου διεκήρυξε την αγιότητα στις 23 Ιουνίου 2020, αναγράφοντάς τον στις αγιολογικές δέλτους. Το διπορικό στη γενέτειρα του Αγίου Καλλινίκου στα Σιταράλωνα Αγρινίου καταγράφει μέσα από τις μαρτυρίες κληρικών και κατοίκων της περιοχής την οσιακή βιωτή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας. Όταν διέβλεπε κάποια ταξία από τους ιερείς, πραγματικά αντιδρούσε πολύ, όχι βία, πνευματικά αντιδρούσε, γιατί φοβόταν πολύ το Θεό. Πολύ το Θεό. Και έλεγε, λοιπόν, όταν έβλεπε κάποια ταξία, μας έφεραν τα φίδια, έλεγε. Για περισσότερες ειδήσεις μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό πρακτορείο Ορθοδοξία, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε όλο το 24ωρο και σε 8 γλώσσες. Καλό σας απόγευμα!